Πάμε σε μια περιοχή που έχει κλέψει καρδιές, είναι η περιοχή της Μιλάτου. Ζωντανή σύνδεση, το συνεργείο της Κρήτης σήμερα, οι συνάδελφοι βρίσκονται εκεί, Κώστας Βλαντάκης και βέβαια Εύη Σπανού. Εύη, η οποία έχει δίπλα της τον κύριο Λασιθιωτάκη, τον Γιώργο, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Καλό σας απόγευμα. Σήμερα ταξιδεύουμε μέχρι την Μίλατο, ένα παραδοσιακό χωριό το οποίο βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αγίου Νικολάου. Βρισκόμαστε στο παραλιακό μέτωπο σήμερα, εδώ στην κεντρική πλατεία του χωριού και έχουμε την χαρά να έχουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Λασιθιωτάκη, έτσι ώστε να μας ξεναγήσει στο χωριό, ένα μέρος το οποίο επιλέγουν πάρα πολύ για τις καλοκαιρινές αλλά και όχι μόνο διακοπές τους. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, η Μίλατο είναι δημοφιλής χρόνια τώρα και για ως ψαροχώρη και από Έλληνες επισκέπτες, από Ηράκλειο και από τις γύρω περιοχές και σε ξένους από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Κύριε Λασιθιωτάκη, βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία, εδώ που περνάνε δεκάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι, απολαμβάνουν το μπάνιο τους στο παραλιακό μέτωπο. Φέτος έχουν έρθει οι πρώτοι τουρίστες για να απολαύσουν αυτή την ομορφιά, που η αλήθεια είναι βλέπουμε σε αρκετά μέρη παραθαλάσσια, αλλά είναι κάτι ξεχωριστό αυτό που υπάρχει εδώ στη Μίλατο. Έχουν έρθει τώρα, δειλά-δειλά, έρχεται πιο πολύς κόσμος από ξένους επισκέπτες. Οι Έλληνες συνήθως Σαββατοκύριακα μας επισκέπτουν στις ταβέρνες που έχουμε εδώ και απολαμβάνουν το φαγητό και το παραλιακό μέτωπο, το οποίο είναι το βόρειο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης, το οποίο έχει μια άγρια ομορφιά και το απολαμβάνουν όλοι οι επισκέπτες που έρχονται εδώ. Η κίνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί. Ήδη και τώρα βλέπουμε κάποιους που απολαμβάνουν το μπάνιο τους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος την ίδια στιγμή έχει έναν ενεργό ρόλο στο χωριό, κάνοντας διάφορες εκδηλώσεις, δράσεις. Τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας για το καλοκαίρι του 2021? Διαχρονικά κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, από θεατρικά μέχρι την αναβίωση του κλείδωνα κάθε χρόνο, και το 15 Αύγουστο ένα μεγάλο γλέντι, αλλά με τις καταστάσεις τώρα, με τα μέτρα, με την πανδημία, έχουμε ελαττώσει τις εκδηλώσεις αναγκαστικά για όλους, για τη δημόσια υγεία. Φέτος κάναμε μόνο την αναβίωση του κλείδωνα, μόνο ως κατάσταση, όλο το... την αναβίωση αυτό με το σταμνί και τα... και με τους... την αναβίωση, την αναβίωση του κλείδωνα. Υπήρξε ενδιαφέρον από ανθρώπους που έβλεπαν πρώτη φορά αυτή την δράση? Υπήρξε φέτος, γιατί διαφοροποιηθήκαμε φέτος και το κάναμε εδώ κάτω στην πλατεία μπροστά στις ταβέρνες. Και είχαμε και ξένους επισκέπτες που τύχανε στην εκδήλωση αυτή και ρωτήσανε και μάθανε όλο αυτό το έθιμο που μένει και το αναβιώνουμε κάθε χρόνο και μένει στη μνήμη μας ακόμα, για να μην χαθεί ο πολιτισμός μας. Όμως ο Πολιτιστικός Σύλλογος δεν σταματάει στον κλείδωνα. Συνεχίζει με το σπήλαιο της Μιλάτου και μια ιδιαίτερη εκδήλωση που διοργανώνει κάθε χρόνο με αφορμή τη συμπλήρωση κάποιων ετών. Φέτος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή του Θωμά. Ναι, πάντα η εκδήλωση αυτή επέτειος γίνεται την Κυριακή του Θωμά, μια εβδομάδα μετά το Πάσχα, το οποίο διοργανώνεται από το Περιφέρεια και από το Δήμο. Φέτος διοργανώθηκε λόγω καταστάσεων από τη Μητρόπολη Πέτρα και Χερσονήσου. Ήταν λογικά λίγο πιο... οι καταστάσεις ήταν λίγο πιο επιφυλακτικές. Συνήθως εμείς την επέτειο αυτή δίνουμε και κάποια φυλάδια που έχουμε φτιάξει με το Σύλλογο για την ιστορία του σπηλαίου. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Βέβαια, θα επιδιώξουμε να βγάλουμε και μια ζωντανή, Εύη, σε και υπάρχει σε κάποιο και ένα μέρος. Τραγούδι πίσω. Ναι. Και υπάρχει ένα τραγούδι πίσω το οποίο έχει βγει για το ολοκαύτωμα του σπηλαίου. Μάλιστα. Εκεί με τις υποδομές, κύριε Λασιθιωτάκη, δεν ξέρω αν με ακούτε,
Εκεί στο παραλιακό μέτωπο που είχατε κάποια προβλήματα. Πού βρίσκεστε τώρα? Το πρόβλημα της τρύπας που ήταν εκεί στο δρόμο που υπήρχε πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Ναι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι τώρα, είναι το παραλιακό μέτωπο, είναι η θάλασσα το χειμώνα, υπάρχουν δυνατές φουρτούνες και υπάρχουν ζημιές. Υπάρχουν προβλήματα εκεί, βέβαια. Ναι, ναι, κάθε χρόνο κάτι παρουσιάζεται. Υπάρχουν ζημιές. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Λασικιωτάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα ξανασυνδεθούμε, θα τα ξαναπούμε με την Εύη Σπανού, η οποία παραμένει στο σημείο και στο τρίτο μέρος, στο τέταρτο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε και ακόμα μία ζωντανή σύνδεση. Λοιπόν,